αυτό δεν έλεγα. Ο αυτός, συγγνώμη, τώρα θα πω άλλη προφητεία. Δικιά σου. Αυτός σήμερα που χτυπάει τις σιρήνες, δεν λέει «Τι είσαι εσύ» και απαντάει άλλη. Είμαι αυτό που είπαμε πριν, πρωί. Όχι. Άρ... Έχει κρυθαράκι στο μάτι. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από τα παιδιά που δεν έχουμε διαβάσει τίποτα σήμερα. Ναι! Το είδα. Για πάμε να διαβάσουμε τα μήνυματα των παιδιών. Η Εύα, καλημέρα και καλό μήνα. Balter Risk Kid. Η Εστέλα, καλό μήνα. Χαμογελαστές βατσούλες. Χαμόγελο. Έλα, Μαντούρια. Το Πετρωτή. Εντάξει. Η Όλγα, καλημέρα, καλό μήνα. Ελπίζω να είστε καλά, γιατί έχω... Γιατί εγώ όχι. Είμαι με 39 στο κρεβάτι. Ρε, τι πάρτι έκανες. 39. Τώρα τι μας λες, Όλγα. Εντάξει, τώρα δεν τα βγάλουμε στον αέρα. Αυτό είναι ευτύχημα. Η Μιρέλα, καλημέρα και καλό μήνα. Η Φωτεινή, καλημέρα αγάπες μου, καλό μήνα. Πανέμορφε Φρανίτο και γλυκούλα Μαντούρια, καρδιά. Καλημέρα. Ο Νικηφόρος, όχι ο Νικηφόρος ο τραγουδιστής. Μήπως είναι, δεν ξέρουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα, καλό μήνα. Όμορφη μαντό, φιλάκια, καλή εκπομπή να έχετε. Είσαι... Δεν ξέρω τι γράφει εδώ. Εντάξει, ό,τι γράφεις. Η Φωτεινή ξανά. Καλημέρα, κουτσουνάκια μου. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα των φιλών. Θα πέσει πολύ φαΐ σήμερα στην τάξη μου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η μέρα των φιλών σήμερα. Των φιλιών, μήπως λέει. Όχι, φιλών γράφει. Των φιλών. Δεν ξέρω. Των φιλών. Των φιλιών ή των φιλών. Φιλών, με ωμέγα. Άλλη... Φιλών. Το φιλών με ύψιλον, το φι. Με γιώτα. Των φιλιών. Για δώσε κι άλλα έτσι. Δεν έχω, διάβασε εσύ. Ο Νίκος μας λέει καλημέρα και καλό μήνα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Καλημέρα, Νίκο μου. Φιλάκια πολλά. Ο Δον Κωνσταντίνος μας λέει βασικά μαντό είναι άλτιση και σημαίνει σταμάτα. Ποιος είσαι, δεν βαριέσαι, τουλάχιστον είσαι όμορφη. Ευχαριστώ, ρε. Να σε καλά, ρε, εσύ. Ο Ανδρέας Loves Demi, θα μου βγάλεις όλο το make-up. Ο Ανδρέας Loves Demi μας λέει καλημέρα, παιδιά. Μαντό, τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Φιλάκια και περαστικά, αγάπη μου. Η Ντέμι μας λέει καλό μήνα και από μένα και από τη Βυζαντινή ιστορία και μας έχει στείλει εδώ πέρα τη Βυζαντινή ιστορία. Η Ντέμι μας λέει γαμπρός νούμερο 2 και μου έστειλε έναν καινούριο γαμπρό για την πάνη μου. Αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος... Εντάξει. Μας κάνει. Είναι πολύ μεγάλο. Αυτό μπορεί να... Όχι, είναι λίγο μικρός για την πάνη. Πάνη θέλει μεγαλύτερο. Εγώ το βλέπω πολύ τούμπανο αυτό. Είναι το λίγο μικρός. Είναι πολύ τούμπανο. Για στείλε μου τα στοιχεία του, πόσο χρονών είναι, πόσα εκατοστά είναι. Ναι, γιατί είναι σημαντικό ότι την παέγια τουλάχιστον 3 κιλά κουνέλια θέλει. Αν έχει ξαναγίνει πατέρας, γιατί με ενδιαφέρει, κατάλαβες. Για να μην περνάει αρρώστιες, ε. Δεν ξέρει τι κουβαλάει την άλλη κουνέλα. Αν είναι καρπερός, για να ξέρω τώρα τι εγγόνια θα βγάλει. Λοιπόν, η One My Angel μας λέει καλό μήνα, μαναράκια μου. Βάλτε One Direction και μαντώ θέλω προφητεία. Θα πάμε σε ένα κομμάτι. Πάμε σε ένα κομμάτι τώρα. Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. You know όταν αγαπάς, σε λιμάνια στα ακούς και σε τρένα πηγαίνεις και τρέχεις και πας. Αφιερωμένο σε όλες τις τάνες αυτό το τραγουδάκι, μέσα από την καρδούλα μας. Εγώ δεν αγαπώ εδώ και πολύ καιρό, Μαντώ. Δεν αγαπάς τη μάνα σου, δεν αγαπάς τον πατέρα σου, δεν αγαπάς την αγάπη, δεν αγαπάς τη ζωή, δεν αγαπάς τα λουλούδια. Τίποτα δεν αγαπάς. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Έχω χάσει την ένα ελπίδα κομμάτι του εαυτού στην αγάπη. Κι εγώ τα ίδια, άστα να πάνε. Από εδώ, αν κάποια με θέλει. Έτσι, να μου φτιάξει. Τουλάχιστον και... με θέλει να μου φέρει γεμιστά στο σπίτι, τάπερ με φαγητά. Στείλτε φαγητά, στείλτε αγάπες, στείλτε καρδιές, στείλτε λουλούδια, γιατί το έχουμε ανάγκη. Εχθές έκλαψα κιόλας. Γιατί οι άντρες κλάψουν.
πες μας τι αισθάνεσαι ακριβώς. Βγάλε το παράπονο σου. Έφυγε η Κύνθια. Πάλι? Όχι, για πάρτι. Και νιώθα μόνος και έκλαψα. Και γιατί πήγες και εσύ μαζί με την Κύνθια? Έκλασα. Όχι, έκλαψα. 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 Άξι, φυσική ανάγκη είναι κι αυτό. Έκλαψα. Ναι, και... Τι άλλο έχεις? Και... Πώς αισθάνεσαι τώρα μετά από αυτή την εξομολόγηση? Αισθάνεσαι καλύτερα? Τι θα θέλεις να κάνουμε? Δεν έχω ακόμα ένα fan club στο Facebook να πω ότι με αγαπάει κάποιος. Θέλεις να σου φτιάξουμε ένα fan club? η Ρούλα Βροχοπούλου. Θέλω ένα fan club και ένα club sandwich. Ωραία, στείλτε τα εδώ. Άτλο, Καρύπορτ, φτιάχτε ένα fan club, στείλτε και ένα club sandwich και δώστε τα στο Φρανίτο, παιδιά, μήπως και του φτιάξουμε τη διάθεση. Και μια αναψευτικό μαύρο. Και ό,τι φαγητό να έχετε, στείλτε το μας, σας παρακαλώ, σε αυτή την εκπομπή. Και πήγα στη δουλάπα και δεν είχα ούτε πατατάκια, ρε φίλε. Στείλτε πατατάκια, ό,τι ακούτε, παιδιά, ό,τι υπάρχει στο σπίτι του καθενός. Ό,τι σας περισσεύει από το ειστέρημά σας, στείλτε το εδώ, μπας και φτιάξει λίγο διάφορο. Θέλω να έρθουν τα κορίτσια στην πόρτα του σπιτιού μου, να με περιμένουν κάτω. Με φαγητά ή χωρίς? Με φαγητά, μετά να φύγουν. Α, ωραία. Αυτά. Κοίτα, μου έχει κοκκινήσει το μάτι. Είναι από το τρίψιμο. Και από τον πόλο. Με τσιμπάει το μάτι. Μπορώ να φύγω σήμερα? Πού να πας? Με τσιμπάει το μάτι λίγο. Και εσύ με το μάτι με σου έχεις θέμα. Με τσούσι. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Είναι σαν την κοπελίτσα αυτή που ήθελε να φύγει από το σχολείο γιατί τη τσούσι το μάτι. Γι' αυτό σου το λέω. Σοβαρά? Δεν το διάβασες τις προάλλες? Α, ναι, το διάβασα, αλλά την καταλαβαίνω γιατί και εμένα με τσούζει το μάτι και δεν μπορώ να δω τίποτα σήμερα. Κοίτα την βράτσα. Δίνω, όμως, κοίτα την βράτσα. Από το ένα μάτι. Σήμερα. Πάμε σε ένα break. Σε ζητάω πίσω πάλι. Σπάσαν τα πατώματα που δεν τα περπάτησε. Γιατί έσπασαν τα πατώματα, τι χάλασε δηλαδή, το τώρα το είμαστε γάζε. Ένα βήμα πριν την αυτοκτονία με αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή που μας βάζεις, ρε Νίκο, Σάκης μεν. Βάλε κάτι ανεβαστικό έτσι, γιατί σήμερα το κλίμα της εκπομπής έχει ένα φιλοσοφικό περιεχόμενο, παύλα ένα πεσιμιστικό και λίγο αναψοκοκκινισμένο, θα έλεγα. Είμαστε σήμερα, μας πιάσανε τα πεσιμιστικά μας. Λοιπόν... Έλα ρε παιδιά τώρα. Έλα ρε μαντό. Έλα, μην βάζει το μακαρίτι τώρα, δεν μπορώ. Ο φύλακας των Μαργαριτιών ήρθε. Ήρθε! Πάω! Τίποτα, εντάξει, αυτό ήθελα για να ξεσπάσω, παιδιά, εντάξει, αυτό ήθελα, τίποτα άλλο. Μάικελ, είσαι καλά! Πού είσαι, Μάικελ? Κάτσε να το μαζέψω το μακαρίτι από κάτω. Είπα κι εγώ σήμερα να βάλω ένα τακούν, να αισθανθώ λίγο γυναίκα. Εγώ θέλω να δείτε τώρα κάτι, Μαντώ, έλα εδώ, μην κάτσεις ακόμα. Τι έγινε? Έχω φέρει και το γιο μου στην εκπομπή. Το μικρό μου το παιδί. Αυτό είναι το μικρό μου το Στερνοπούλι, ο Βενιαμίν της οικογένειας. Η Μπάνη είναι η πρωτότοκη και ο Βρανίτο είναι το μικρό μου παιδί. Εγώ είμαι το αλλοδαπού που βρήκα. Το μικρό μου πλάσμα. Λοιπόν... Κάτω από το σπίτι. Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Βάλαμε το φίλτρο, αυτό το χθεσινό, το που... Πού είσαι, δεν φαίνεσαι, πού είσαι, δεν φαίνεσαι. Παιδιά, τι θέλω να σας πω. Ξέρετε τι είναι την ψηφιακή μαθητική βιβλιοθήκη Αριστοτέλης? Όχι, είναι το τελευταίο κορυφαίο application βιβλιοθήκη για να μπορείς να διαβάσεις όσα μαθήματα έχετε στο πανεπιστήμιο μέσα από το tablet, σε μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε όλοι μέσα στο www.aristotelislibrary.gr. Αλλά εγώ δεν τα έχω κατεβάσει, γιατί ξέρετε, εγώ κάνει χρόνια που δεν διαβάζω. Μαντώ, πες εσύ την εμπειρία σου με την βιβλιοθήκη Αριστοτέλη. Αχ,
Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά έχω μία καταρροή και με ταλαιπωρεί εδώ και κάτι μέρες. Χαιρετίσματα στα παιδιά του ροή. Ναι. Τι λέγαμε για το Αριστοτέλη. Ναι. Είναι πάρα παιδιά πολύ σημαντικό να κατεβάσετε αυτό το application γιατί είναι δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε για να δείτε, για διαβάστε, για να δείτε σημειώσεις, για να στείλετε μηνύματα μαζί με τους καθηγητές αλλά και τους πώς το λένε, και τους συμμαθητές σας και να ανταλλάξετε πληροφορίες, να ανταλλάξετε στις σημειώσεις σας, να σας βοηθήσουν, να τους βοηθάτε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπείτε στο www.aristotelislibrary.gr και νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι χρήσιμο, απαραίτητο εργαλείο για όλους σας. Όλοι πρέπει να το έχετε. Εγώ τουλάχιστον άμα έδινα τώρα, ας πούμε, εξετάσεις και ήμουν στο σχολείο, θα φρόντιζα να το προμηθευτώ οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η ελευθερία ζηλεύει, λέει. Γιατί στην εποχή τους ακόμα είχαν στήλο και χαρτί. Καλά, η ελευθερία είναι και της εποχής με το πινάκιο. Ναι. Που γράφανε όχι, με αυτό που ήταν, που μετράς με τα τέτοια, πώς το λέτε, το αβακούκο. Για ποιο? Το αβακούκο. Με τα μπιλάκια που μέτραγες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Α, ναι, καλά. Τι χαζό πράγμα αυτός που το έφτιαξε, αφού μπορείς να μετράς με τα δάκτυλα. Ποιοι το φτιάξαν αυτό? Που ξέρω εγώ. Οι πρόγονοι, οι αρχαίοι. Τι Ισπανοί, η αρχαία Ελλάδα το έφτιαξε. Τι λέει η Σύρη. Όχι, κατά λάθος την πάτησα. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό και. Α, παιδιά, να διαβάζετε κιόλας. Γιατί μου στέλνετε πολλά παιδάκια ότι κάνετε λίγο λούφα από το σχολείο, λούφα και παραλλαγή. Να διαβάζετε, γιατί κυρίως εσείς που είστε στην τρίτη ηλικίου φέτος, δίνετε και πρέπει να περάσετε εκεί που γουστάρετε. Όχι εκεί που γουστάρουν οι άλλοι. Βάλτε κάτω λοιπόν το. Και αρχίστε και διαβάστε. Λοιπόν, για να μην είναι όχι τίποτα άλλο, μας φωνάζουν και οι γονείς, γι' αυτό το λέμε. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Τι θέλετε? Ελευθεράκο, θέλεις είδηση? Ωραία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η υπερβολική λέει κολόνια, πρόδωσε το κρυσφύγιο για το υπόπτου. Έσυ ο τέλος είχε καταδίωξε ενός άντρα από αστυνομικούς στο Ρέγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η υπερβολική ποσότητα κολόνιας που είχε βάλει πρόδωσε το κρυσφύγιο του. Σύμφωνα με το Yahoo, 35χρονος Charles Αγκόστο κατηγορείται για παραβίαση της αναστολής του. Ο άνδρας εντοπίστηκε την ώρα που οδηγούσε και αμέσως ξεκίνησε μια εντυπωσιακή καταδίωξη στους δρόμους του Όρεγκον. Κάποια στιγμή ο 35χρονος άφησε το αυτοκίνητο και κρύφτηκε σε θαμνώδη περιοχή. Οι αστυνομικοί συνέχιζαν πεζή την έρευνα και τελικά τον εντόπισαν λόγω της έντονης μυρωδιάς που αναδύονταν πίσω από τους θάμνους. Ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι μετάνιωσε που έβαλε τόσο πολύ άρωμα. Και σκέψου τι άρωμα θα είχε βάλει. Κάνα πατσουλίλες, να ήταν τίποτα τέτοιο. Να βάλεις πολύ άρωμα είναι ωραίο. Όχι, δεν είναι πολύ ωραίο, εξαρτάται. Γιατί άμα βάλεις πολύ άρωμα και μπεις, ξέρω εγώ, το πρωί σε έναν χώρο, μπορεί να σου έρθει η λιποθυμιά του άλλου. Έλα από τώρα. Το πολύ... ναι. Καλύτερα την βρωμιά από το άρωμα παρά την βρωμιά από τη μασχαλίλα. Όχι, είναι χειρότερο να βάζεις πάνω στη μασχαλίλα άρωμα. Γιατί αυτό, είναι άλλο, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι βρωμιά, ναι. Μπουρούνι, πουέρκο, γουάρο, θέρδο. Ναι, αλλά μπορεί και κάποιος όμως που δεν βάζει άρωμα ή δεν βάζει αποσμητικό, το φυσικό. Ας πούμε άρωμα που αναδύεται από τον υδρότανο. Πιάσε κόκκινο, πιάσε κόκκινο. Ναι. Μπορεί το φυσικό άρωμα που αναδύεται από τον υδρότανο να μην είναι υποφερτό. Εγώ λέω κάτι. Εγώ που είμαι ένα άνθρωπο που τα έχω με τα αρώματα. Όχι με τα αρώματα κανονικά, με τις μυρωδίες. Εγώ έτσι και μυρίζει λίγο μασχαλίλα. Εντάξει, όλοι το έχουμε αυτό, μωρέ. Είναι επώδυνο τώρα και ειδικά η μασχαλίλα του αλουνού. Δεν μπορώ. Η δική μου την ξέρω. Του αλουνού δεν μ' αρέσει. Καταλαβαίνεις. Ότι η μασχαλίλα μου, η δική μου την ξέρω. Και δεν με ενοχλεί, αλλά εντάξει, μπορώ να συγκατοικήσω για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά η μασχαλίλα του άλλου δεν την μπορώ. Είναι εντάξει, τώρα μωρέ, ποιος μπορεί τη μασχαλίλα του αλουνού. Είχαμε μια κοπέλα, τώρα θα το πω. Άσχημα, στο πανεπιστήμιο. Που βρώμαγε όχι μόνο μασχαλίλα. Ποδαρίλα. Ού, και λες λίγα. Βρώμαγε ολόκληρη, ε. Ολόκληρη. Μέχρι και τα αυτιά της πέταξαν βρωμιά. Και γιατί δηλαδή, δεν τις κάνατε εδώ. Έχει μια κάπα κεριά εδώ, έτσι. Δηλαδή, άσχημο πράγμα. Και σε γυναίκες και όλα. Άστεγη ήτανε. Όχι. Τι ήτανε. Από Μάλαγα. Από καλή οικογένεια, ας πούμε. Ναι. Τύπου, ή... Αλλά ρε φίλε, μα είναι δυνατόν. Τώρα που μένουμε σε αυτή την αιώνα που μένουμε ο κόσμος, λίγο περιποίηση ρε φίλε.
να σου... λίγο αρωματάκι να σου και να είναι το φθηνό. Κάτι. Εγώ και το φθηνό βάλω κι εγώ. Να σου εξομολογηθώ κάτι. Ε. Το πρώτο παιδί που με φλέρταρε... Του βρώμαγαν οι μασχάλες. Όχι, κάτι πολύ χειρότερο. Τα πόδια. Το πρώτο παιδάκι που με φλέρταρε ποτέ στη ζωή μου, όταν ήμουν πρώτη δημοτικού... Μην μου κάνεις να τρομάξω. Πάμε σε break και ας πούμε... Ρε μα το με αφήνεις έτσι τώρα. Με την αγωνία. Τι έπαθα.